Μια ομάδα όμως σαν την τωρινή ΑΕΚ, με καλούς παίκτες, έχει ανάγκη από σταθερότητα σε όλους τους τομείς, γιατί θα είναι άδικο για όλους αυτούς τους καλούς παίκτες τα χρόνια να πάνε χαμένα χωρίς κάποια ουσιαστική διάκριση. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά όλοι όσοι πρόκειται και θέλουν κατά καιρούς να αναλάβουν την προεδρία αυτής της ομάδος. Στο σημερινό παιχνίδι, οι διαιτητές, ο Στέλιος Κουκουλεκίδης από την Θεσσαλονίκη και ο Αλέκος Μεταυτής από τον Βόλο. Δύο από τα νέα ταλαντούχα παιδιά της ελληνικής διαιτησίας, που τον τελευταίο καιρό μας έχει προβληματίσει όλους ιδιαίτερα. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τον Παταβούκα σε ρόλο playmaker, shooting guard θα παίξει ο Παπασαράντου. Και αυτό βέβαια είναι μια έκπληξη για την πεντάδα της ΑΕΚ, που συνήθως έπαιζε ο Κατσικάρης, αφού ο Γαλακτερός δεν εννοεί να ξεκινήσει κατά την εκπάθεια του Σούμποτιτς, που υποθέτω και θα πρέπει να είναι ο shooting guard της ομάδος. Σε ρόλο forward, small forward, θα παίξει ο Jones, που είναι πίσω ο πιο κινητικός παίκτης από τον Πετσάφη και τον Μισούνοφ, που είναι η κλασική center του Άρη και κοντά στο καλάθι. Πρώτη επίθεση, το τζάμπολ το κέρδισε με ο Μισούνοφ, αλλά θα την γίνει από την ΑΕΚ με τον Παταβούκα, ο οποίος φοβήθηκε και βγήκε έξω. Jordan πλάτη στο καλάθι με αντίπαλο τον Πετσάφη. Θα πετύχει το καλάθι, 2-0. Γκάλης με την μπάλα. Μισούνοφ με στη ρακέτα, υποπίεση το σουτ. Το rebound το ίδιος και 2-2. Η ΑΕΚ που ξεκίνησε σε man to man, αλλά υποθέτω θα έχει προβλήματα αν η μπάλα παιχτεί κοντά στη ρακέτα με τα ύψη του Άρη. Για να δούμε. Παταβούκας με τον Σούμποτιτς. Λανές με τον Τζόουνς. Κουντουράκης με τον Μισούνοφ. Κουντουράκης στη δίσδυση. Θα κόψει εντυπωσιακά ο Τζόουνς την μπάλα στο ταμπλό. Γκάλης. Γκάλης θα πλησιάσει, θα ολοκληρώσει μόνος του και 4-2. Παταβούκας τώρα. Παπασαράντου με αντίπαλο τον Γκάλη. Κουντουράκης με τον Μισούνοφ. Για να δούμε αν οι παίκτες της ΑΕΚ θα εκμεταλλευτούν τη διαφορά ύψους. Βήματα καταλόγησε ο κύριος Κουκουλεκίδης στον Τζόρνταν. Να εκμεταλλευτούν δηλαδή πώς την διαφορά ύψους, για να γινόμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Αν δηλαδή θα μπορέσουν να τραβήξουν τους πυλούς του Άρη μακριά από τη ρακέτα για να έχουν πιο εύκολες τις διεισδύσεις και να πηγαίνουν στο καλάθι. Αλλά βέβαια υπάρχει ρίσκο αφού ή ο Τζόουνς, ή ο Πετσάσκι, ή ο Μισούνοφ θα είναι κάτω από το καλάθι και εκεί απειλούνται οι παίκτες με κόψιμο. Για να δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τζόουνς πλάτη στο καλάθι. 6-2 και φάουλ από τον Κουντουράκη. Δικαίωμα για μία βολή, όπως υποδεικνύει ο κ. Κουκουλεκίδης. Αυτός είναι ο Στέλιος Κουκουλεκίδης. Ένας από τους καλύτερους, αλλά όχι τόσο διάσημος σουτέρ του ελληνικού μπάσκετ. Όχι τώρα, μερικά χρόνια πριν. Ήταν αθλητής της ΜΕΝ. Πάρα πολύ καλό σουτέρ. Και τώρα είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Ο Τζόουνς λοιπόν για μία συμπληρωματική βολή. 7-2. Παταβούκας πάντα. Ο Λανές για το screen. Σου για δύο πόντους. Το rebound ο Τζόρνταν. Πήρε το φάουλ από τον Μισούνοφ, όπως λέει ο κύριος Κουκουλεκίδης. Τον δέκτη σας ο Στέλιος Κουκουλεκίδης. Ο πρώτος διαιτητής της σημερινής συνάντησης. Την επαναφορά από Παπασαράντου για το Κουντουράκι και τώρα Παταβούκας. Τζόρνταν κοντά στο καλάθι με αντίπαλο τον Πετσάσκι. Ξανά ο Αμερικανός θα ολοκληρώσει με το δεξί και 7-4. Γκάλης με αντίπαλο τον Κουντουράκι. Σούμποτιτς με αντίπαλο τον Παταβούκα. Μισούνοφ. Θα πλησιάσει λογικά να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους που τον χωρίζει με τον Παπασαράντου. Θα κερδίσει το φάουλ από τον παίκτη της ΑΕΚ. Την μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Και στην επαναφορά ο Edgar Jones. Το Γκάλι. Βγήκε και ο Μισούνοφ και ο Πετσάφτης για στρίμπα στο Γκάλι. 3 δευτερόλεπτα καταλόγησε ο κύριος Κουκουλεκίδης στους ψηλούς του Άρη, οι οποίοι ξεχάστηκαν μέσα στη ρακέτα. Η μπάλα θα περάσει για την ΑΕΚ. Την επαναφορά ο Κουντουράκης και τώρα ο Παταβούκας. Τζόρνταν μακριά από το καλάθι. Πήρε την εσωτερική και το φάουλ από τον Μισούνοφ, έχω την εντύπωση, για τον Πετσάσκι. Πήρε την εσωτερική από τον Πετσάσκι ο Τζόρνταν και το φάουλ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Τζόρνταν που από πέρυσι λέγαμε ότι έπρεπε να παίζεται περισσότερο
είναι σίγουρα μια λύση για την ΑΕΚ. Ένας παίκτης πολύ ψηλός, πολύ αλτικός και με ένα μοναδικό πλεονέκτημα, την τελική φάση μπορεί να την κάνει και με τα δύο χέρια. Πολλές φορές θα δείτε να σουτάρει και με το αριστερό αλλά και με το δεξί χέρι. Αυτός ο ιδιόρυθμος Thomas Jordan. 7-5 μετά την δεύτερη εύστοχη βολή από τον Αμερικανό. Jones για τον Μισούνο και τώρα Γκάλης που ξεμαρκαρίστηκε. Γκάλης με αντίπαλο του Κουντουράκη. Σούμποτιτς θα πλησιάσει. Έχει σφυρίξει ο κύριος Μεταυξής. Φάουλ υποθέτω. Όντως έτσι είναι του Κουντουράκη. Μπάλα θα πεφτεί από το πλάι. Ο Τζόνς την επαναφορά για τον Γκάλι. Άλλαξε το μαρκάρισμα, πήγε ο Παταβούκας επάνω στην Γκάλι. Πιο λογικό από αυτό του Κουντουράκη, που είναι ψηλός και είναι πιο ευάλωτος έξω. Ο Πετσάρσκι θα πετύχει το καλάθι, θα κάνει το σκορ 9-5. Παταβούκας στον Τζόρνταν. Στους για δύο πόντους, εύστοχος ο Thomas Jordan. 9-7 το σκορ. Τζόρνταν έχει πετύχει μέχρι στιγμής όλους τους πόντους της ΑΕΚ. Παραλαμβάνω, πολύ καλό πρωτάθλημα από τον Αμερικανό. Ο Γκάλης όμως θα πετύχει το καλάθι σε μία από τις γνωστές του κινήσεις. Θα πάρει και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Το φάουλ από τον Βασίλη Λανέ, όχι από τον Τζόρνταν. Ήταν το πρώτο φάουλ του Αμερικανού στο παιχνίδι. Γκάλης, ο οποίος υποφέρει από ένα τράβηγμα. Γι' αυτό βλέπετε και μπανταρισμένο το αριστερό του πόδι. Ενώ πρέπει να πούμε ότι σήμερα στον Άρη δεν έχει κατέβει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος πέσης αφηγά αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του. Επίσης ταλαιπωρεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Γιαννάκη είναι τέτοιες που δεν του επιτρέπουν μια πλήρη αποθεραπεία. Και γι' αυτό βέβαια κάθε λίγο και λιγάκι υποτροπιάζει αυτό το τραύμα στη μέση. Κουντουράκης με αντίπαλο το Μισούνο. Τώρα Παταβούκας για τρεις πόντους. Το ρυθμό του Παπασαράδου, η μπάλα από τα χέρια του Jones, λέει ο κύριος Μεταυξής, συμφωνεί, βλέπει το Αμερικανός. Ξανά για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν η σκέψη του Λέσκης να έχει τόσο ψηλή ομάδα στο σημερινό παιχνίδι είναι για να περιορίσει, για να λιώσει τους καλούς ούτερ της ΑΕΚ. Παπασαράδου ξεμαρκάριστος όμως. Το rebound του Πετσάσκι, πρώτη πάσα στον Jones, αυτός αμέσως στον Γκάλι. Σούμποτιτς. Το rebound του Jones εντυπωσιακά θα πάρει και το φάουλ, η μπάλα θα πετύχει από το πλάι. Αμέσως υπέδειξε ο κύριος Κουκουλεκίδης προς αποφύγιν οποιαδήποτε παρεξήγησης. Ενώ τώρα, κατά την προσφυλή του συνήθεια, ο Κρέσμιρ Τσόσιτς θα περάσει το παιχνίδι των Γαλακτερών στη θέση του Κουντουράκη. Μία ακόμα λοιπόν επιθετική αιχμή για την ΑΕΚ. Ο Γαλακτερός που είναι καλός σουτέρ, στατικός μένα αλλά πολύ καλός σουτέρ και πολύ εκρηκτικός, πολύ γρήγορος. Πετσάσκι θα κάνει το 14-7, στους 7 πόντους η διαφορά. Ο Άρης που έχει καταφέρει να επιβάλλει το ρυθμό του και να πηγαίνει σε οργανωμένες επιθέσεις κοντά στη ρακέτα που υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές λύσεις. Γαλακτερός, με τίποτα το Μισούνο. Βέβαια, πώς αλλιώς θα βγουν τα μαρκαρίσματα. Ο Μισούνο θα αναγκάζει το μαρκάρι ένα shooting guard. Βγάλει στο rebound. Σούμποτιτς για τρεις πόντους. Το rebound το Jones. 16-7, στους 9 πόντους η διαφορά. Σωσίτς ετοιμάζει και τον Κατσικάρη. Δεν νομίζω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Ενώ ο Γκάλης και ο Παπασαράντου δεν έχουν κάτι διαφορές να λύσουν. Για δούμε. Τζόρνταν κοντά στο καλάθι με αντίπαλο τον Τζόνς. Είδατε με το αριστερό αυτή τη φορά. Σας είπα ότι έχει δύο επιλογές ο Τζόρνταν. Στην τελική φάση μπορεί να σουτάρει και με το αριστερό και με το δεξί. Αυτό βέβαια δυσκολεύει αφάνταστα τον τρόπο μαρκαρίσματος πάνω στο τελικό σουτ. Ο Τζόρνταν το εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο Γκάλης όμως εδώ περνάει ό,τι βρίσκει μπροστά του και κάνει το 18-9. Αυτό τον μεγάλο superstar του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παταβούκας ξανά. Θα πλησιάσει, δίκαιο και ο Τζόνς επάνω του. Ο Τζόρνταν όμως θα κρεμαστεί στο καλάθι του Άρη. Εντυπωσιακός ο Αμερικανός. Αυτός και ο Ντέιβις του Παναθηναϊκού, ίσως οι πιο εντυπωσιακοί Αμερικανοί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τρομερή αλτικότητα και τρομερή δύναμη στο κάρφωμα. Μισούνοφ προσπαθεί να αποφύγει το Λανέ. Θα πάρει το φάουλ τελικά. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Για να δούμε. Το φάουλ από το Λανέ
δίνει δικαίωμα για δύο βολές ο κ. Κουκουλεκίδης. Κατσικάς που περνάει στη θέση του Παπασαράντη. Το πρόβλημα όμως στα rebound έτσι δεν νομίζω ότι λύνεται. Αλλά βέβαια και δεν έχει και ιδιαίτερες επιλογές στους ψηλούς. Υπάρχει μόνο ο Τζόρνταν, αλλά σε ένα τέτοιο σχήμα όπως αυτό του Άρη είναι δύσκολο να βρεις επιλογές, να βρεις λύσεις. Εξαιρετικό του Τζόρνταν και του Λανέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλή επιλογή. Ίσως ο Κουντουράκης βέβαια, αλλά δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κύριος Τόσης. Ο Κουντουράκης είναι δυνατό παιδί και μπορεί να βοηθήσει. Το σκορ έγινε 20-11 μετά τις δύο βολές. Κατσικάρης για τον Παταβούκα. Αλλακτορός τον Παταβούκα που δεν είπε ότι γύρισε σε άμυνα ζώνη σου. Άρης είναι 2-3. Κατσικάρης για 3 πόντους. Ποιος είναι πολύ καλός σουτέρ. Θα θυμάστε ίσως και στο παιχνίδι με τον Παγκράτη που ήταν πάρα πολύ καλός. Μία λύση στην επίθεση είναι, αλλά όχι στην άμυνα. Μπάλα από τα χέρια απαιτούν τη ΣΑΕΚ, λέει ο κύριος Κουκουλεκίδης, ξανά για τον Άρη. Σε επίθεση όμως των 22 δευτερολέπτων. 14 λεπτά έχουν απομείνει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης προηγείται 20-14. Εξάρτησε το επιθετικό rebound εντυπωσιακά. Κακό σουτ. Αλλακτρός το rebound και πρώτη πάσα στον Κατσικάρη. Τζόρνταν. Αλλακτρός. Παταβούκας, ξανά Γαλακτερός. Βάλα από τα χέρια του θα καταλήξει out, θα περάσει στον Άρη. Τζόνς στην επαναφορά για τον Γκάλι. Πρέπει να έχει αλλάξει άμυνα ευθεία. Γκάλι σταθμάσια στον Πετσάρσκι, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Γαλακτερό. Πολύ όμορφη φάση ανάμεσα σε Πετσάσκι και Γαλακτερό. Γαλακτερός που είπαμε από την αρχή ότι είναι πολύ αλτικός. Έχει διαφορά 10-12 πόντων με τον Πετσάσκι. Εν τούτης είδατε ότι πήγε να κόψει το κάρφωμα του Αμερικανού. Έχουμε time out όμως που ζήτησε ο λόγος που αναγκάσε τον Κρέζιμιρ Τσόσιτς να πάρει το time out. Μάλλον τον προβληματίζει η άμυνα ζώνης του Άρη. Και υποθέτω ότι θα δώσει και κάποιες εντολές στους παίκτες του για τον τρόπο με τον οποίο θα αμυνθούν εκείνοι. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα στο τι άμυνα παίζει ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Πάντως έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν το μέλλον του με το οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι. Πετσάσκι μετά τη δεύτερη βολή θα κάνει το 21-14. Στους 7 πόντους η διαφορά. Πετσάσκι που έχει φτάσει στους 5 πόντους. Ο Γκάλης έχει 7, άλλους 5 ο Τζόουνς, 4 ο Μισούνο, που σκόρερ για τον Άρη. 11 πόντους έχει πετύχει ο Τζόρνταν και 3 ο Κατσικάρης. Όλοι οι πόντοι αυτοί για την ομάδα της ΑΕΚ. Καλακτερός, Κατσικάρης. Σίγουρα είναι πρόβλημα να βγουν τα σουτ. Κουντουράκης. Το rebound ο Μισούνο. Πρώτη πάσα στον Γκάλι. Αν θα βγει ο εφηδιασμός. Θα βγει. Τελική πάσα του Γκάλι στον Σούμποτιτς. Follow του Τζόουνς άστοχο. Θα κερδίσει την μπάλα έξω στον Πετσάσκι και Γκάλις. Γκάλις θα βρει θαυμάσια τον Τζόουνς. Δεν έπιασε φάση για τον Αμερικανό. Μπάλα κατέληξε out από τα χέρια του, λέει ο κύριος Μεταυτσής. Θα περάσει για την ΑΕΚ. Παταβούκας. Για τον Κουντουράκη. Ξανά Κατσικάρης, Παταβούκας και 21-16 από τον Κώστα Παταβούκα που φέρνει το πρώτο του καλάθι. Γκάλης. Σούμποτιτς, κανένα ζώνης, προσαρμοσμένη και προσαρμογή. Ο Γκάλης θα βρει θαυμάσια το Μισούνοφ, εκπληκτική πάσα του Νίκου Γκάλη και 23-16. Πραγματικά εκπληκτική πάσα από τον Νίκο Γκάλη. Βρήκε τελείως ξεμαρκάριστο το Μισούνο πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ. Ανενόγκητος Μισούνο βέβαια δεν είχε πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι της Ένωσης. Παταβούκας για τον Γαλακτερό. Προσποιήθηκε στο Μισούνο. Το ριμπάουντο πετσα... ο Σούμποτιτς, συγγνώμη. Γκάλης. Γκάλης θα ολοκληρώσει μόνος του. Ναι. Και 25-16. Στους 9 πόντους η διαφορά. 11 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Το Γκάλι να φτάνει τους 9 πόντους. Κατσικάρης τώρα, ρόλο playmaker για την ΑΕΚ. Παταβούκας προσπάθησε να βρει τον Τζόρνταν, η μπάλα από τα χέρια του Πετσάσκι, ξανά για την ΑΕΚ.
Το Τσόσιτ που λογικά έβαλε τον Κατσικάρη σε ρόλο playmaker και τον Παταβούκα τον έφερε πιο χαμηλά για να έχει δύο επιλογές από την περιφέρεια, τρεις με αυτή του Κατσικάρη σε σουτ. Παταβούκα, Γαλακτερό και Κατσικάρη. Για να δούμε βέβαια πόσο ξεμαρκάριστα θα είναι τα σουτ των παιχτών της ΑΕΚ. Κουντουράκης για τον Κατσικάρη. Γαλακτερός. Ο πίεση το σουτ. Με φόλο τελικά ο Γαλακτερός θα πετύχει το καλάθι. 25-18. Γκάλης με τον Κατσικάρη. Υπάρχει ρήγμα εκεί στην άμυνα της ΑΕΚ. Το εκμεταλλεύεται ο Γκάλης και κάνει το 27-18. Ο Κατσικάρης βγει τόσο μακριά να μαρκάρει τον Γκάλη και αυτός τον περάσει μετά το αποτέλεσμα το βλέπετε. Παραβούκας για τον Τζόρνταν. Ξεμαρκάριστος αυτός. Προσπάνω το Πετσάσκι, πρώτη πάσα στον Γκάλη. Γκάλης για τον Μισούνοφ που έρχεται τρέιλερ στον εθνιδιασμό και 29-18 από αυτή την περίτεχνη πάσα του Γκάλη, αλλά και συγχαρητήρια στο Μισούνοφ, ένα παιδί με ύψος 2-8 που ακολουθεί σαν τρέιλερ στον εθνιδιασμό και είναι πολύ συχνά αποδέκτης της μπάλας και πετυχαίνει και εύκολα καλάθια. Κουντουράκης. Το rebound ο ίδιος, θα πλησιάσει. Θετικό φάουλ πάνω στον Πετσάσκι, καταλογίζει ο κύριος Κουκουλεκίδης. Η μπάλα θα περάσει για τον Άρη. Πολανές θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Κουντουράκη. Πολανές που είναι καλό σουτέρ. Γύρω από τη ρακέτα. Να δούμε αν θα είναι αυτή μια επιλογή του Τσόσιτς απέναντι στην άμυνα του Άρη. Γκάλης. Γκάλης έξω για τον Βουτζούμι. Πέρασε στη θέση του Πετσάσκι. Όπως και ο Λυπηρίδης που πέρασε στη θέση του Σούμποτιτς. Ή αντίθετα θέλετε. Βέβαια το σχήμα του Άρη είναι σαφώς πιο γρήγορο. Δεν ξέρω αν στις προθέσεις του Λέσιτς είναι να παίξει ο Άρης πιο γρήγορο. Αυτό βέβαια θα το ανακαλύψουμε πολύ εύκολα στα επόμενα λεπτά. 10 λεπτά απομένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα για μία συν μία. Νίκος Γκάλης τον δέκτη σας με 11 πόντους μέχρι στιγμής. Rebound, ποιος, ο Τζόρνταν, όχι, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα, η οποία θα βγει out. Και νέα επίθεση για τον Άρη. Στην επαναφορά, όπως πάντα, ο Τζόουνς. Για που γύρισε ξανά συνεδριμένο. Μισούνοφ έξω στο Βουρτζούμι. Λυπηρίδης. Τζόουνς κοντά στο καλάθι. Το rebound ο Λανές. Ο Γαλακτερός τελευταία στιγμή θα μεταφέρει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λανές σε κάποιο ασυνήθιστο ρόλο. Θα δούμε αν κάνει και βήματα. Παταβούκας για τρεις πόντους ξεμαρκάριστος. Η μπάλα θα καταλήξει στον Γκάλη. Ο Γκάλης θα βρει τον Βουρτζούμι ο οποίος θα πλησιάσει και 31-18. Στις 13 πόντους η διαφορά ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Κατσικάρης θα βρει τον Τζόρνταν μέσα στη ρακέτα. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Αμερικανός, πολύ λογικά βγήκε έξω από τη ρακέτα. Κατσικάρης. Ο Άρης πάντα σε αυτή την άμυνα 2-3 με κάποια προσαρμογή. Γαλακτερός σε σου 3 πόντων. Το rebound όμως ο Παταβούκας προσπάθησε να αποφύγει το Μισούνοφ, τα κατάφερε και 31-20. Τον δέκτη σας πριν από λίγο Κώστας Παταβούκας. Προσωπική μου εκτίμηση, ο καλύτερος playmaker στο φετινό πρωτάθλημα. Γκάλης. Γκάλης ελίσσεται έξω στο Βουρτζούμι. Μισούνοφ για τρεις πόντους. Ο Τζόνς στο rebound. Νέα επίθεση του Άρη. Ο Τζόνς βρήκε τον Γκάλη μέσα στη ρακέτα. Και τρυπώσει μέσα στη ρακέτα της ΑΚ. Και 33-20. 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Με τον Γκάλη να φτάνει τους 13 πόντους. Πρώτο σκόρερ του αγώνα. Γαλακτερός, με αντίπαλο το Λυπηρίδη. Θα πάρει το φάουλ από τον forward του Άρη, όπως καταλαβαίνει ο κ. Κουκλεκίδης. Δικαίωμα για δύο βολές. Να δούμε. Ήρθε ο Άρης της ΑΕΚ, 8 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Τζόρνταν, πρέπει να άλλαξε η άμυνα του Άρη, για να δούμε. Θετικό φάουλ καταλαβαίνει ο κ. Κουκλεκίδης. Κάτι που μάλλον εκνευρίζει τον Αμερικανό. Θα να δούμε τη φάση. Ο Τζόρνταν προσπαθεί να αποφύγει το Λυπηρίδη.
επιθετικό φάουλ και κακώς θύμωσε ο καθόλου συμπαθής Τόμας Τζόρνταν. Γκάλης για τον Ιωάννη. Μισούνοφ. Θα γίνει το λάθος, δεν θα συγκρατήσουν όμως παίκτες σαν εκ την μπάλα. Ξανά για τον Άρη, σε επίθεση των 19 δευτερολέπτων και στην επαναφορά ο Ιωάννη. Μια που πρέπει και αυτή να γύρισε μεν του μεν. Λυπηρίδης με αντίπαλο το Λανέ. Μπουρτζούμης, Ιωάννου, με αντίπαλο το Γαλακτερό. Μπουρτζούμης με τον Παδαβούκα. Μισούνοφ κοντά στο καλάθι. Γιάλης, ξανά Μισούνοφ με αντίπαλο το Τζόρνταν. Έκλεισε και ο Λανές, αλλά ο Μισούνοφ κατάφερε, βρήκε τρόπο με αυτή την ψευτοραβέρσα, να πω έτσι, να κάνει το σκορ 35-20. 7 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Παταβούκας, θα γίνει το λάθος. Μισούνοφ για τον Γκάλη. Έχει φύγει ο Βορτζούμης αριστερά. Προτιμάει τον Ιωάννου όμως ο Γκάλης με αυτή την όμορφη ενέργεια. Το καλάθι θα μετρήσει, λέει και ο Σκουκουλεκίδης. Έχει σφυρίξει. Το καλάθι έχει μετρήσει λοιπόν. Και δίνει και. Για να δούμε την τελευταία φάση που μάλλον δημιουργείται μια παρεξήγηση. Ο Ιωάννου εδώ είναι αποδέκτης της μπάλας από την assist του Γκάλη. Θα κάνει το lay-up. Δεν ήταν πολύ φανερό για να δούμε αν κάποιος άλλος έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι και όχι από το σούτ του Ιωάννου μπήκε το καλάθι για να έχει το δικαίωμα της βολής. Αναλαμβάνονταν μια φάση που δημιούργησε μια αμφισβήτηση εδώ πέρα. Δεν ήταν τόσο διαφορετικό και το replay. Να μην πάρουμε άποψη, να μην πάρουμε θέση. Κουντουράκης. Τζόρνταν δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Ιωάννου θα την κλέψει. Το σκορ έχει γίνει 38-20 μετά την εύστοχη βολή του Ιωάννου. Μισούνοφ σε νέο εφημεδιασμό και 40-20. Στους 20 πόντους η διαφορά. Με τον Μισούνοφ να κάνει μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση και να έχει μέχρι στιγμής 12 πόντους. Κατσικάρης, Λανές για 3 πόντους. Λυπηρίδης στο rebound αμέσως στον Γκάλη και αυτός μακρινή παλιά πολύ όμορφη για τον Μισούνοφ. 42-20. Πολύ όμορφη πάση. Με δύο πάσες οι παίκτες του Άρη μέσα σε 2 δευτερόλεπτα κατάφεραν να πετύχουν το καλάθι. Φίλοι, μονούμε, ο Άρης είναι ο πρώτος μεγάλος διδάξας του γρήγορου μπάσκετ παιχνιδιασμού στην χώρα μας. Κατσικάρης με αντίπαλο τον Μπουρτζούμη. Παδαβούκας με αντίπαλο τον Ιωάννου, πήρε το σκρίν από το Λανέ, βγήκε αμέσως και κάλυψε ο Μισούνοφ. Γαλακτερός για 3 πόντους. Το φάουλ του Μπουρτζούμη, για να δούμε ο κύριος Μεταφτσής τι θα δείξει. Για 3 βολές ή 2. 3. Ήταν σούτ για 3 πόντους λοιπόν. Αλλακτερός στα στοιχεία εκεί που εκτελούνται οι ελεύθερες βολές και θα έχει το δικαίωμα για 3. Ενώ το σκορ είναι 42-20. Άστοχη η πρώτη βολή του Αλλακτερού. Το 42-20 παραμένει. ...42-21 τώρα. Και 42-22. Για το Γαλακτερό που φτάνει τους 4 πόντους. Γκάλης. Ξανά σε άμυνα ζώνη στην ΑΕΚ. Μπουρτζούμης έξω στον Μισούνο. Γκάλης θα πλησιάσει. 44-22. Ο Γκάλης που φτάνει τους 13 πόντους. Συγγνώμη, 15. Παταβούκας. Γαλακτερός. Βγήκε θαυμάσιο Λυπηρίδης μπροστά από τον Τζόρνταν. Τζάμπολ ανάμεσα σε Παταβούκα και Μισούνο. Παταβούκας που προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Τελικά κατάφερε μαζί με τον Μισούνο να την κερδίσουν. Τζάμπολ σε μια φάση βέβαια που δεν τον συμφέρει. Μισούνο είναι πολύ ψηλότερος. Και λογικά θα είναι και ο παίκτης που θα κερδίσει τον Τζάμπολ. Μισούνοφ πέταξε με δύναμη την μπάλα. Υποθέτω είχε συνεννοηθεί με τον Γκάλη, ο οποίος έτρεξε στον ευνηδιασμό 46-22. 17 πόντους από τον Νίκο Γκάλη μέχρι στιγμής. Παταβούκας με τον Μπουρτζούμη. Παπασαράντου με τον Γκάλη, Λανές, Γαλακτερός με τον Ιωάννου. Φάουλ αυτή τη φορά, προσπάθεια του Λυπηρίδη να βγει μπροστά από τον Τζόρνταν.
Το σφάλμα θα υποδείξει και... Το δέχτησαν στο Αλέκος με ταυτίες από τον Βόλο. Παπασαράντου στην επαναφορά. Τζόρνταν. Παπασαράντου. Λανέ, συγγνώμη, Γαλακτερός. Κατσικάρης και Παταβούκας. Τζόρνταν. Θα πάρει το φάουλ από τον Ιωάννου. Από την εντύπωση ότι είναι δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό. Ναι. Και έτσι όντως δείχνει και ο κύριος Κουκουλεκίδης. Δικαίωμα λοιπόν για δύο βολές στον Τζόρνταν, που έχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. Σαράντα 6-23 μετά την πρώτη βολή του Τζόρνταν. Και τώρα 46-24. Δέκτησα στο Τόμας Τζόρνταν. Τώρα ο Γκάλης. Ιωάννου για τον Σούμποτιτς. Θα μαρκάριστος. Το rebound του Παπασαράντου. Επίσης τον Παταβούκα. Κάρις. 3-2 τώρα η άμυνα του Άρη. Το τρίποντο πάντως από τον Κώστα Παταβούκα θα κάνει το σκορ 46-27. Έχω την εντύπωση ότι ο Άρης αμήνεται τώρα σε άμυνα ζώνης 3-2. Για να δούμε. Την επόμενη επίθεση της ΑΕΚ θα το καταλάβουμε στα σίγουρα. Γκάλης. Για 3 πόντους. Το rebound του Τσάσκη και ο Τζόρνταν. Τζάμπολ τελικά λέει ο κύριος Κουκουλεκίδης. Τζόρνταν πέταξε με δύναμη την μπάλα στον Κατσικάρη. Βρήκε το Γαλακτερό και αυτός πολύ εύκολα θα κάνει το 46-29. 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Γκάλης πλησιάζει. Έξω στο Λιπηρίδη. Σούμποτιτς για 3 πόντους. 49-29. Διαφορά ξανά στους 20 πόντους. Του Ιωάννου φανερά πάνω στον Παταβούκα, ο οποίος έκλεψε και την μπάλα. Ο Παταβούκας που δεν είναι σε ιδιαίτερη διάθεση σήμερα, όπως και δεν είναι αυτή που μας έχει συνηθίσει ειδικά φέτος. Το σκορ θα γίνει 51-29. Κατσικάρης. Παταβούκας, Τζόρνταν κοντά στο καλάθι. Με το αριστερό αυτή τη φορά το σουτ. Και 51-31. Ο Τόμας Τζόρνταν που είναι η κυριότερη απειλή της ΑΕΚ στην επίθεση. Ιωάννου. Πετσάσκι μέσα στη ρακέτα, το φάουλ από τον Παπασαράντη. Δικαίωμα για δύο βολές τον Πετσάσκι. Τρίτο φάουλ αυτό για τον Παπασαράντου. 3 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του χρόνου. Ο Άρης θα εξακολουθεί να προηγείται με 20 πόντους της ΑΕΚ. Θα στόξει στην πρώτη βολή ο Πετσάσκι. Πετσάσκι που έχει φέτει 5 πόντους. Τώρα 6 και το σκορ γίνεται 52-31. Κατσικάρης για τον Γαλακτερό. Καιρός προσπαθεί να αποφύγει το Σούμποτιτς. Θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Έγινε πολύ νωρίτερα το φάουλ. Και τώρα ο Τσόσιτς αποσύρει το Τζόρνταν. Περνάει στη θέση του το Λανέ. Όχι. Ο Παναβούκας αποσύρθηκε. Συγγνώμη. Ο Τζόρνταν απλώς πήγε στον πάγκο για να σκουπιστεί. Ο Παναβούκας με τον Τσόσιτς. Θα το κουβεντιάζουν. Που σίγουρα θα έχουν σχέση με την απόδοση του playmaker της ΑΕΚ. Το rebound του Πετσάσκι θα αφήσει στον Ιωάννη. Το 52-31 παραμένει. Γκάλης, Σούμποτιτς για 3 πόντους.
55-31. Παρά το γεγονός ότι ο Τζόρνταν, ενώ τώρα δίνει συγχαρητήρια στο Σούμποτιτς, ο Τζόρνταν πετάχτηκε με πολύ δύναμη πάνω στο σουτ του Σούμποτιτς, να λιώσει το σουτ, ίσως και να το κόψει. Δεν τα κατάφερε. Ο Σούμποτιτς έκανε το 51-31. Καλακτερός. Νέος σουτ τριών πόντων. 55-34 τώρα. Τον Άσο Γαλακτερό που και αυτός είναι πολύ καλός σουτ. Γκάλης. Αντίπαλο του Παπασαράντη. Το rebound ποιος. Ολανές τελικά. Θα αφήσει στον Κατσικάρη. Η μπάλα από τα χέρια του Λυπηρίδη, λέει ο κύριος Μεταυτσής. Ξανά για την ΑΕΚ. Σε επίθεση των 26 δευτερολέπτων όμως. Ενώ τώρα περνάει στο παιχνίδι ξανά ο Παταβούκας. Στη θέση του Τζόρνταν αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ θα στερηθεί σε αυτά τα δύο τελευταία λεπτά. Τον καλύτερο της παίκτης στην επίθεση. Καλακτερός με το Λυπηρίδη. Λανές με στη ρακέτα με αντίπαλο τον Πετσάσκι. Δύσκολο σούτ, αλλά πήρε το φάουλ από τον σέντερ του Άρη. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, υποθέτω. Λανές που μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει κανένα πόντο. Ενώ έχει επιχειρήσει μόνο μία προσπάθεια και αυτή σε σούτ των τριών πόντων. Ας το έχει τέλειο. Το 95-34 θα παραμείνει το σκορ. Ο Λανές θα στώσει στην πρώτη βολή. ...55-35 τώρα. Γκάλης. Πλησιάσει μόνος του. Θα πάρει φάουλ από το Γαλακτερό. Ή από τον Παπασαράδη. Το Γαλακτερό τελικά. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο Γκάλη. Γκάλης που έχει πετύχει 17 πόντους μέχρι στιγμής. Για τον Άρη έχει πετύχει 14 ο Μισούνοφ. 6 ο Σούμποτιτς με 2 τρίποντα. 2 Βουρτζούμις, 6 ο Πετσάσκι, 5 ο Ιωάννου, 5 και ο Τζόουνς. Για την ΑΕΚ 9 πόντους ο Γαλακτερός, 7 ο Παταβούκας, 3 ο Κατσικάρης, 1 πόντο ο Λανές και 15 ο Τζόρνταν. Το 97-35 μετά τις δύο βολές, εύστοχες βολές του Νίκου Γκάλη. Κατσικάρης τώρα. Παταβούκας. Γαλακτερός, Λανές, Παταβούκας, Γαλακτερός εσύ τριών πόντων, rebound ο Πετσάσκι, Λυπηρίδης και Ιόν. Γκάλης, πήρε το screen από το Λυπηρίδη, κακή πάσα, έκλεψε ο Κατσικάρης την μπάλα, η Άκη προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό, επιστρέφει ο Άρης. Καλακτερός υποπίεσε ένα σούτ ο Παπασαράντου, το rebound, θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Προκειμένου νικά, είναι γνωστό αυτό. Ο Πασαράντου θα καταφέρει να πετύχει το καλύτερο σκητήριο για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης προηγείται 57-37 της ΑΕΚ. Και τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι με τον Γκάλη να οργανώνει τη νέα επίθεση του Άρη. Γκάλης με αντίπαλο του Γαλακτερό, Ιωάννου. Πήγε ο Λυπηρίδης για screen. Ο Ιωάννου προσπάθησε να δώσει την μπάλα. Θα ολοκληρώσει μόνος του. Το rebound ο Λανές. Λανές που συνηθίζει εδώ και τριπλάρι. Παταβούκας για τον Παπασαράντου. Με το αριστερό χέρι αυτός θα κάνει το 57-39. Στους 18 πόντους η διαφορά. 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. 42 τώρα. Γκάλης με το Γαλακτερό ξανά. Λυπηρίδης στο γνωστό του ρόλο για τα screen. Γκάλης πάντα με την μπάλα, Σούμποτιτς για 3 πόντους, αλλίωσε το σούτ ο Κατσικάρης που βγήκε πολύ έγκαιρα πάνω στο σούτ του Σούμποτιτς. Παταβούκας. Κατσικάρης για 3 πόντους. Η ΑΕΚ που μειώνει τη διαφορά, 57-42 στους 15 πόντους, 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το 20 λεπτό, το πρώτο 20 λεπτό. Γκάλης, λογικά θα πρέπει να είναι αυτή η τελευταία επίθεση του μηχρόνου. Για να δούμε. Γκάλης μόνος του, ξανάστοχη η προσπάθεια του Γκάλη. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν θα τελειώσει, ο Άρης προηγείται 57-42 της ΑΕΚ. Να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στα στούντιο του Μέγκα στην Αθήνα και σε μερικά λεπτά ξανά μαζί σας. Το πρώτο 20 λεπτό τέλειωσε με τον Άρη να προηγείται 57-42 της ΑΕΚ. Ο Γκάλης στην πρώτη επίθεση του δευτέρου ημίχρονου.
κρατήσει την μπάλα, ψάχνει για συμπαίκτη του. Λιπηρίδης κοντά στο καλάθι. Με αριστερή ραβέρσα. Η μπάλα θα καταλήξει out από τα χέρια του Jones, όπως λέει ο κύριος Κουκλεκίδης. Κουκλεκίδης που να συμπληρώσω ότι τη μεγάλη του καριέρα σαν μπασκετμπολίστας την είχε ξεκινήσει στον Έσπερο Καλυθέ, στον Έσπερο Θεσσαλονίκης και την ολοκλήρωσε στη Μέν. Κατσικάρης. Για τον Τζόρνταν θα βγει μπροστά ο Λιπηρίδης. Στον εθνιδιασμό ο Άρης, Γκάλης θα δώσει την ασίστ των Σούμποτιτς και 59-42. Από το Λευτέρη Σούμποτιτ που φτάνει τους 8 πόντους. Ενώ ο Γκάλης φτάνει τις 7 ασίστ. Ξανά Κατσικάρης. Τζόρνταν μέσα στη ρακέτα. Αστοχό το σούτ, το μισούνοφ το rebound. Γκάλης. Μακρινή βαλιά για τον Σούμποτιτς. Παθεί να πάρει την εσωτερική, ολοκληρώνει μπάλα από τα χέρια του Μισούνοφ, λέει ο κύριος Κουκουλικίδης. Θα περάσει στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ. Κατσικάρης για τον Γαλακτερό. Κουντουράκης. Τζόρνταν. Κατσικάρης θα βρει θαυμάσια τον Τζόρνταν, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Πολύ όμορφη προσπάθεια του Τζόρνταν. Θα πάρει και το φάουλ από τον συμπατριώτη του Τζόουνς. Θα έχει δικαίωμα για μία βολή, για μία συμπληρωματική βολή. Μετράει το καλάθι, λέει ο κύριος Μεταυτσής, και δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Το σκόρ έγινε 59-44. Πρώτο φάουλ για τον Έντγκαρ Τζόουνς. Και ο Τόμας Τζόρνταν με 17 πόντους μέχρι στιγμής έτοιμος να εκτελέσει τη βολή. Το rebound ο Jones θα αφήσει στον Σούμποτιτς και αυτό στον Γκάλη. 59-44 επαναλαμβάνω το σκορ. Γκάλης πήρε το screen από τον Μισούνοφ. 61-44. Ο Γκάλης που έφτασε τους 21 πόντους. Κατσικάρης στον Τζόρνταν. Λανές. Γαλακτερός. Που πίεσε το σούτο, rebound ο Λιπηρίδης, ο οποίος πέταξε την μπάλα στον Σούμποτιτς, αλλά στην πλάτη του, όταν αυτό δεν την έβλεπε. Χάθηκε η επίθεση για τον Άρη. Κατσικάρης για τον Τζόρνταν. Ξανά Κατσικάρης. Γαλακτερός. Ο πίεση θα μετρήσει το καλάθι. Θα πρέπει να έχει λογικά το δικαίωμα για μία βολή ακόμα ο Γαλακτερός. Μετράει, λέει ο κύριος Μεταφυσής στο καλάθι. Πολύ σωστά, δεν υπήρξε κανείς παίκτης που να την ακουμπήσει την μπάλα για να την σπρώξει. Έχει δικαίωμα και για μία βολή από το φάουλ του Σούμποτιτς ο Γαλακτερός. Γαλακτερός που έχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. ...61-47 είναι το σκορ. Στον δέκτη σας φωνάς ο Γαλακτερός. Ο οποίος έχει αναλάβει και το μαρκάρισμα του Γκάλη. Jones. 63-47. Τον Έντγκαρ Jones που φτάνει τώρα τους 7 πόντους. Έχει και 5 επιθετικά rebound του Jones. Λανές. Κακή πάσα για τον Τζόρνταν. Την μπάλα θα περάσει στα χέρια των παικτών του Άρη. Γκάλης, μακρινή παλιά για τον Μισούνοφ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι της ΑΕΚ. 65-47. Η διαφορά που φτάνει τους 18 πόντους, 17 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. Το Μισούνοφ που συμπλήρωσε, που έφτασε τώρα τους 16 πόντους. Παραλαμβάνω, πολύ καλή εμφάνιση από τον Μισούνοφ. Τζόνος στο rebound. Γκάλης. Γκάλης ολοκληρώνει μόνος του. Ο Γαλακτερός διώχνει νομίμως την μπάλα πάνω από το στεφάνι. Κακώς διαμαρτύρονται. Κουντουράκης. Λανές, ξεμαρκάριστος. Το rebound ο Τζόρνταν. Με το αριστερό χέρι ξανά. 65-49. Αυτόν τον πολύ καλό Αμερικανό, ο οποίος έχει φτάσει στους 19 πόντους. Νομίζω ότι από όλους τους ξένους που έχουν περάσει στο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, ο Τζόρνταν και στην αρχή ο εκείνος ο περίφημος ο Ντάνι Βρέινς ήταν η καλύτερη για την Ένωση. Καλύτερη ξένη για την ομάδα της ΑΕΚ.
Ματαβούκας θα περάσει στη θέση του Κατσικάρη. Η μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό για τον... για το πρώτο φάουλ αυτό για την ΑΕΚ. Το δεύτερο 2 έχει ο Άρης σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ομαδικά φάουλ. Σούμποτιτς. Γκάλης. Ισούνοφ βγήκε για σκριν. Βγήκε τώρα ο Τζόρνταν. Έγινε αλλαγή στους παίκτες. Ο Γκάλης θα πετύχει το καλάθι. Όχι. Όχι. Δεν πέτυχε το καλάθι. Πήρε το φάουλ. Από τον Τζόρνταν έχει δικαίωμα για 2 βολές. Το τρίτο φάουλ του Τόμας Τζόρνταν σήμερα. Ο Γκάλης βέβαια που εκμεταλλεύτηκε αμέσως την αλλαγή στους παίκτες που έγινε. Ο Τζόρνταν δεν μπορεί να μαρκάρει τόσο μακριά έναν κοντό παίκτη. 66-49 μετά την πρώτη βολή του Γκάλη. Και τώρα 67-49. Παπαβούκας. Ο Γκάλης έφτασε τους 23 πόντους. Τζόρνταν. Λανές, Κουντουράκης. Λανές για τον Τζόρνταν μέσα στη ρακέτα. Έχασε προς μην την ισορροπία του Αμερικανός. Τελικά συγκράτησε την μπάλα. Και πια από τα πόδια του Λιπηρίδη κατέληξε out. Μία επίθεση της ΑΕΚ, 30 δευτερολέπτων αυτή όμως. Πρέπει να ανανεωθεί ο χρόνος. Α, τώρα ανανεώνεται. Συγγνώμη. Κουντουράκης για τον Παταβούκα. Καλακτερός στη διείσδυση. Θα πάρει το φάουλ από το Μισούνο. Ο Καλακτερός που είναι πολύ εκρηκτικός. Πολύ... έχει πολύ δυνατά πατήματα. Και βέβαια τα εκμεταλλεύεται. Στις διείσδυσεις που επιχειρεί. Τρίτο φάουλ για τον Μισούνο. Και 67-50 τώρα μετά την πρώτη βολή του Γαλακτερού. Ποιος έχει φτάσει στους 13 πόντους. Τώρα. 15 λεπτά περίπου, 15,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Γκάλης με τον Γαλακτερό. Σούμποτιτς. Λιπηρίδης. Μπάλα καταλήξει τον Σούμποτιτς. Γκάλης τώρα. Ανταγκάλης με τον Γαλακτερό. Το λιμπάνω τον Τζόρνταν. Αφήσει στον Πανταβούκα. Αυτός θα βρει τον Τζόρνταν μέσα στη ρακέτα. Το φάουλ του Μισούνοφ που καταλογίζει ο κύριος Κουκουλεκίδης. Το τέταρτο φάουλ για τον Μιχαήλ Μισούνοφ. Ενώ στη θέση του Κουντουράκη περνάει ο Παπασαράντου. Και ξανά η φάση. Σκαστή παλιά προς τον Τζόρνταν του Παταβούκα. Δεν νομίζω ότι έκανε φάουλ ο Μισούνοφ. Τέλος πάντων. Λανές, ο πίεση το σουτ. Μπαλά θα καταλήξει τελικά στον Σούμποτιτς. Και αυτός απευθείας στον Γκάλη. Ξανά Σούμποτιτς για 3 πόντους. Λοιπόν, τελικά η μπάλα καταλήξει στον Μισούνο. Δεν θα ολοκληρώσει μόνος του. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Το φάουλ από τον Παπασαράντου. Θα έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Τέταρτο φάουλ για τον Παπασαράντου και 69-51. Στους 18 πόντους η διαφορά. Και τον Μισούνο να φτάνει τους 18 πόντους. Το rebound ο Λανές. Αφήσει το Γαλακτερό. Ξανά Λανές. Ο Πασαράντου. Γαλακτερός. Απέφυγε τον Μισούνο. Μπάλα καταλήξει τον Τζόουνς, ο οποίος αμέσως θα δίνει στον Γκάλη. Γκάλης έχει μπροστά τον Τζόρνταν. Και προσπάθησε να το αλλοιώσει το σουτ. Έχουν γίνει χιλιάδες φορές αυτές οι προσπάθειες χωρίς επιτυχία. Ο Γκάλης έκανε το 71-51. Στους 20 πόντους η διαφορά με τον Νίκο Γκάλη να φτάνει τους 25 πόντους. Παταβούκας. Για το Γαλακτερό. Σου 3 πόντων. Μπάλα θα καταλήξει στον Σούμποτιτς. Αμέσως τον Γκάλη. Σου για 2 πόντους.
73-51, στους 23 πόντους η διαφορά. 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται 73-51 της ΑΕΚ. Λανές. Κατσικάρης. Τζόρνταν. Θα ολοκληρώσει με το αριστερό ξανά. 73-53. Με τον Τζόρνταν να φτάνει τους 21 πόντους. Γκάλης στη νέα επίθεση του Άρη. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Βγήκε στον Τζόρνταν να καλύψει. Τελικά η μπάλα κατέληξε στον Κατσικάρη. Κουντουράκης. Κατσικάρης για 3 πόντους. 73-56. Η ΑΕΚ που μειώνει στους 17 πόντους. Σούμποτιτς θα αφήσει τον Τζόουνς. Παραλίγο έγινε το λάθος, έγινε τελικά. Ο Κουντουράκης με τον Πανταβούκα τώρα. Ο Γκάλης κατάφερε να κλέψει την μπάλα και να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Λυπηρίδης στο σουτ. Λανές στο rebound. Λανές που διασχίζει σχεδόν όλο το γήπεδο. Τελικά πετυχαίνει το καλάθι. Έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Κανείς από τους παίκτες του Άρη δεν πήγε να σταματήσει το Λανέ. Ο οποίος center four είναι, πήρε το rebound, διέσχισε όλο το γήπεδο τριπλάροντας. Πήρε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Και ο Λέσετς αποσύρει τον Σούμποτιτς και περνάει στη θέση του Μπουρτζούμι. Και λογικό είναι αυτό, γιατί στην ουσία υπάρχει ένας περιφερειακός, υπήρχε ένας περιφερειακός στην πεντάδα του Άρη, μόνο ο Γκάλης, που πάει πολύ συχνά στο καλάθι, και ενώ αυτή η φάση είναι ευθύνη των περιφερειακών, η προηγούμενη φάση δηλαδή που ο Λανές τριπλάρε όλο το γήπεδο, οι κοντοί παίκτες έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν τους παίκτες, τους αντιπάλους που τριπλάρουν. Αυτό μπορούσε να το κάνει μόνο ο Γκάλης, ο οποίος όμως ήταν πολύ χαμηλά στην επίθεση. Τελευταία στιγμή προσπάθησε να κόψει το Λανέ. Λυπηρίδης. Γκάλης. Τζούμις. Γκάλης. Τρύπωσε μέσα στη ρακέτα της ΑΕΚ. Τζόουνς και Μισούνοφ προσπάθησαν να καρφώσουν. Η μπάλα τελικά δεν τους έκανε το χατήρι. Βγήκε out. Κατσικάρης. Παταβούκας για 3 πόντους. Κουντουράκης επανέφερε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Λυπηρίδης μακρινή παλιά για τον Γκάλη. Ποιος την πρόλαβε. Και πήρε το φάουλ από τον Κατσικάρη. Δικαίωμα για 2 βολές τον Νίκο Γκάλη. Νέα αλλαγή για τον Άρη. Ο Σούμποτιτς ξαναπέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Λυπηρίδη. Και τώρα ο Γκάλης με 27 πόντους μέχρι στιγμής. Βλέπετε και 5 φάουλ έχουν γίνει επάνω του. Με πλήρη στατιστική που μας δίνει ο Κώστας Γαλάνης. Ευστόχησε στην πρώτη βολή ο Γκάλης. Έκανε το σκορ 74-58. 11 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Τώρα 75-58. Ο Γκάλης που έφτασε τους 29 πόντους. Κατσικάρης. Βρέζει Μιρτσόσιτς πριν από λίγο στον δέκτη σας. Προπονητής της ΑΕΚ. Λανές με τον Μισούνο. Κατσικάρης. Κουντουράκης. Λοιπόν ο Τζόουνς με δύναμη. Πρώτη πάσα στον Γκάλη. Προσπάθεια του Γκάλη για τον Μισούνο. Δεν είχε αντίκρισμα ο Τζόουνς, έκλειψε την μπάλα. Συγγνώμη, ο Τζόρνταν. Άσχημο το σουτ του Κατσικάρη. Μπουρτζούμις. Σούμποτιτς. Μισούνοφ τώρα. Με ταμπλό. 77-58. Μισούνοφ που έφτασε τους 20 πόντους. Κατσικάρης για 3 πόντους. Η ΑΕΚ που σε αυτά τα τελευταία λεπτά κάνει ανεξέλεκτες επιθέσεις. Πολύ γρήγορα, κακά σουτ. Σχεδιασμένες προσπάθειες. Λανές. Τζόρνταν. Κατσικάρης. Τζόρνταν δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Ίσως να γίνει και κάποιο φάουλ του Τζόουνς πάνω στο συμπατριώτη του.
Βάλα είναι ξανά για την ΑΕΚ. Ο Γαλακτερός επανέρχεται στη θέση του Λανέ. Και ο Κουντουράκης στη θέση του Κατσικάρη. Παταβούκας. Γαλακτερός. Κουντουράκης η διείσδυση. Έρχεται ο Τζόρνταν. Πολύ όμορφο το κάρφωμα. Όλο ο κάρφωμα από τον Αμερικανό. Χειροκροτείται και η προσπάθειά του από το κοινό του Αλεξανδρίου. Το σκορ έγινε 77-60. 10 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Τζόρνταν έφτασε τους 23 πόντους. Σούμποτιτς πήρε το φάουλ από τον Κουντουράκη. Το πέμπτο φάουλ αυτό για τον Κουντουράκη. Σούποτη στην επαναφορά. Γκάλης. Ουρτζούμης. Για τρεις πόντους. Περιμπάουν όχι μπαλά από τα χέρια του Τζόρνταν out. Ξανά για τον Άρη. Ξανά ο Τζόρνταν στον δέκτη σας. Ξανά ο Σούποτη στην επαναφορά. Ουρτζούμης. Τώρα Γκάλης. Γκάλης έξω στον Μισούνου. Να ο αρχηγός του Άρη. Έχει δύο Τζόρνταν πάνω. Δεν μπορεί να το μάρκα τώρα. Είναι φανερό αυτό. Σου τριών πόντων από τον Γκάλη και 80-60. Γκάλης που έφτασε εσύ ως τους 32 πόντους με αυτήν. Παταβούκας. Θα πάρει το φάουλα τον Σούμποτιτς, δικαίωμα για δύο βολές στο playmaker της ΑΕΚ. Και 9,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ετοιμάζεται και ο Πετσάσκι να περάσει το παιχνίδι. Στη θέση του Jones ή του Μισούνο. Στη θέση του Μισούνο τελικά. Ποιος έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Μια στιγμή έχει πετύχει 20 πόντους. Έχει κερδίσει 5 rebound, 3 αμυντικά, 2 επιθετικά. Ο Παναβούκας δεν θα αλλάξει το σκορ. 80-60 θα παραμείνει στους 20 πόντους διαφορά μετά την πρώτη άστοχη βολή του. Δεύτερη άστοχη βολή από τον Παναβούκα. Το rebound από τον Jones. Jones που έχει 3 αμυντικά και 6 επιθετικά rebound. Θα γίνει το λάθος από τον Βουρτζούμι. Ο Τζόρνταν έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια πήρε το φάουλ από τον shooting guard του Άρη. Ήταν το 7ο φάουλ για τον Άρη. Το επόμενο θα έχει το δικαίωμα για μία σημεία η Άρη. Παναβούκας αλλάζει με τον Κατσικάρη. Παναβούκας βρίσκει τον Παπαθαράντου. Θα πετύχει αυτό στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Το σκορ θα γίνει 80-62. Ενώ τώρα θα περάσει και ο Μπαλτατζής στο παιχνίδι στη θέση του Μπουρτζούμι. Ξαναβλέπετε την όμορφη προσπάθεια του Παταβούκα. Το φάουλ ήταν από τον Μπουρτζούμι, ήταν το τρίτο του φάουλ. Θα έχει δικαίωμα, όπως είπαμε, για μια συμπληρωματική βολή ο Παπασαράντου. Με 6 πόντους μέχρι στιγμής. Τώρα 7 και το σκορ γίνεται 80-63. Στους 17 πόντους. Γκάλης. Μπαλτατζής. Έντγκαρ Τζόουνς, ξανά Γκάλης. Μπαλτατζής θα ολοκληρώσει 82-63 από τον νεαρό. Κατσικάρης. Παπασαράντου. Γαλακτερός. Παταβούκας τώρα. Τζόρνταν. Έκοψε σου το Σούμποτιτς. Ο Αμερικανός που δεν εκτίμησε ίσως τις δυνατότητες του Σούμποτιτς. Γκάλης. Σούμποτιτς για τρεις πόντους. Γαλακτερός θα σπρώξει την μπάλα. Κατσικάρης. Τώρα Παταβούκας. Πέφτει για τον Έντγκαρ Τζόουνς. Απέφτει και τον αέρα του Σούμποτιτς. Δεν ολοκλήρωσε. Γκάλης στην ασίστ για τον Μπαλτατζή. Θα πάρει το φάουλ από τον Κατσικάρη. Εσκεμμένο λέει ο κύριος Μεταχτσής.
Δύο βολές λοιπόν και η μπάλα από το πλάι. Μετά το ασκημένο φάουλ του Κατσικάρη πάνω στον Παλτατζή. Ενώ ο Λέστιτς ετοιμάζει τώρα ξανά το Μπουρτζούμι. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Μπουρτζούμις πέρασε στη θέση του Σούμποτιτς. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Άρης θα παίξει με τρεις περιφερειακούς. Παλτατζής, Μπουρτζούμις, Γκάλης. Ο Παλτατζής πέτυχε τον τρίτο του πόντου στο σημερινό παιχνίδι. Έκανε το σκορ 83-63. 8 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. 84-63 τώρα. Αυτός είναι ο Κώστας Παλτατζής, ο οποίος θα επαναφέρει και την μπάλα. Από τις 11, όπως άλλος θεωρίζει ο κανονισμός στα ισχυμένα φάουλ. Γκάλης με αντίπαλο το γαλαξερό. Γκάλης θα κοπεί από θα δώσει στον Jones, ο οποίος παρά την πίεση του γαλαξερού θα κάνει το 86-63. 7 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γαλαξερός σε μαρκάρες για 3 πόντους. Το rebound του Πετσάσκι έχει σφυρίξει όμως ο κύριος Μεταυτσής, έχει δώσει φάουλ του Πετσάσκι πάνω στον Παπασαράντου. Θέτω ότι πριν το άλμα για το rebound πρέπει ο Πετσάσκι να σπρώξε. Ο κύριος Μεταυτσής ήταν κάτω από το καλάθι. Δεν μπορεί να κάνει λάθος. Πετσάσκι στο δέκτη σας. Το τρίτο του φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. Και ο Παπασαράντου που αποκτά το δικαίωμα για μία στιγμή. Ο Παπασαράντου με 7 πόντους μέχρι στιγμής. 8 τώρα. Εύστοχη και η δεύτερη βολή του Παπασαράντου. Το σκορ έγινε 86-65. Γκάλης για τον Παλτατζή. Jones. Πολύ όμορφη εντυπωσιακή προσπάθεια του Jones. Δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον Αμερικανό. Κατσικάρης θα χάσει την μπάλα και θα καταλήξει τον Παπασαράντου. 86-67. Γκάλης. Σουτ για 3 πόντους. 89-67. Με τον Γκάλη να φτάνει τους 35 πόντους έχοντας ευστοχήσει 2 φορές σε σουτ 3 πόντων. Στις 3 φορές που το έχει επιχειρήσει. Κατσικάρης στη διείσδυση, στο Λάνε. Κόβει εντυπωσιακά ο Edgar Jones. Ο Πασαράντου θα κρατήσει την μπάλα. Γαλακτερός στη διείσδυση. Πολύ όμορφη ενέργεια του Νάσου Γαλακτερού, ο οποίος απέφυγε στον αέρα τον Jones. Καταχειροκροτείται άλλωστε από όλο το κοινό εδώ. Και περνώντας και κάτω από τη Στεφάνη άφησε την μπάλα στο καλάθι του Άρη. 89-69. Ξανά η πολύ όμορφη ενέργεια από τον Άσο Γαλακτερό. Βλέπετε με τι όμορφο τρόπο απέφυγε στον αέρα δύο παίκτες του Άρη. Ενώ ο Μπαλτατζής με ένα τρίποντο στην εξέλιξη έκανε το σκόρ 92-69. Ο Άρης που έχει τρομακτικές επιλογές στην επίθεση. Δεν είναι άλλο τυχαίο ότι είναι η πιο παραγωγική ομάδα στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Μία ίσως από τις πιο παραγωγικές και στην Ευρώπη. Κατσικάρης. Θα πλησιάσει. Δεν μετράει το καλάθι. Παραγωγικός βέβαια ο Άρης στην επίθεση γιατί έχει τρομακτικές επιλογές. Αλλά μην λησμονούμε ότι η ηλικία των παιχτών του δεν είναι πλέον πιο κατάλληλη για μια ομάδα να στηρίζει την απόδοσή της στην άμυνα. Και βέβαια οι επιλογές του Άρη στρέφονται κατά κύριο λόγο στην επίθεση. Ίσως του χρόνου με άλλο προπονητή, με άλλα πλάνα, ίσως να δούμε ένα διαφορετικό άλλο. Ίσως. 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. 92-69 προηγείται ο Άρης. Το Τσάσκι πήρε το rebound. Γκάλης. Jones κοντά στο καλάθι με αντίπαλο τον Παπασαράντου. Ασφαλώς θα ολοκληρώσει ο Αμερικανός. Πετυχαίνει το καλάθι και παίρνει και το φάουλ από τον Παπασαράντου, λέει ο κύριος Μεταυτσής. Ξανά βλέπουμε τη φάση. Λογικό ο Jones να εκμεταλλευτεί την πολύ μεγάλη διαφορά ύψους που τους χωρίζει, που χωρίζει τον Παπασαράντου. Έρχεται λοιπόν το καλάθι, ήταν το 5ο φάουλ τον Παπασαράντου που αποσύρθηκε. Πέρασε ο Μπάρκλεϊ στη θέση του με το νούμερο 10. 4-69. 95-69 τώρα. Με τον Edgar Jones να κάνει να φτάνει τους 12 πόντους.
με 10 rebound, 4 αμυντικά, 6 επιθετικά. Μπάρκλεϊ με τον Τζόρνταν. Τους βρήκε ξανά τον Μπάρκλεϊ μες στη ρακέτα. Έκοψε ο Τζόνς, αλλά έχει σφυρίξει ο κύριος Κουκουλεκίδης. Υποθέτω υπάρχει κάποιο φάουλ. Το φάουλ του Μπαλτατζή. Κατσικάρης αποσύρεται, θα περάσει τέση του ο Παταβούκας. Μπάρκλεϊ που θα έχει δικαίωμα για μια σημεία. Πέντε λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. 95-69 προηγεί το Άρης. Ο Τζόνς δεν κατάφερε να διώξει μπάλα πάνω από τη Στεφάνη. Το σκορ είναι 95-70. Τον πρώτο πόντο του Μπάρκλεϊ στο σημερινό παιχνίδι. Μπάλα από τα χέρια του Τζόνς. Βγει out ξανά για την ΑΕΚ. Νέα επίθεση της ΑΕΚ. Παταβούκας. Τζόρνταν με αντίπαλο τον Τζόνς. Ξανά Παταβούκας. Καλακτερός τώρα Μπάρκλεϊ. Έχουν Πιούκα, ένα νέο παιδί που είχε φέτος στην ΑΕΚ. Τζόρνταν έκοψε ο Πετσάρσκι, αλλά έχει καταλογίσει φάουλο ο διαιτητής ο κύριος Μεταφτσής. Για να δούμε τώρα αν κατά την εκτίμησή του θα μετρήσει το καλάθι, όχι. Δικαίωμα για δύο βολές εδώ. Για να ξαναδούμε όμως τι φάσει. Ο Τζόρνταν παίρνει το φάουλ, την κόβει στην κάθοδο την μπάλα ο Πετσάρσκι. Αναρωτιέμαι γιατί δεν μετράει το καλάθι τώρα και να έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ίσως εκτιμούν οι διαιτητές τι όμως. Ο Τζόρνταν πάντως με 23 πόντους ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο βολές που δικαιούται. 95-71. Και τώρα 95-72. Με τον Αμερικανό να φτάνει τους 25 πόντους. Μισούνο. Φανταζής. Και τώρα Γκάλης. Ήδη ο Πετσάσκι για σπριν. Μισούνος. Δεν μετράει το καλάθι. Υποθέτω 3 δευτερόλεπτα πρέπει να στήριξει ο κύριος Μεταφτσής. Η μπάλα πέρασε στην ΑΕΚ. Παταβούκας. Με αντίπαλο τον Μπαλτατζή. Πάντα Παταβούκας. Θα βρει τον Πιούκα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Από τον Μπαλτατζή έχω την εντύπωση θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Γιώργος Πιούκας με ύψος 2-8. Μόλις 20 χρονών. Από τον δέκτης ο Πιούκας. Αριστερόχη, εξτόχησε στην πρώτη βολή. 95-73 έγινε το σκορ. Τώρα 95-74. Παταντζής με τον Μπάρκλεϊ. Μισούνοφ. Πλησιάζει. Αλλίωστος του Τζόρνταν. Η μπάλα κατέληξε στο γαλακτερό. Μπάρκλεϊ, ο οποίος θα τη συγκρατήσει τελευταία στιγμή. Ξανά γαλακτερός μέσα στη ρακέτα. 95-76. Στους 19 πόντους η διαφορά. 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γκάλης. Πετσάσκι μέσα στη ρακέτα. Με δύναμη θα πάρει το φάουλ από τον νεαρό τον Πιούκα. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές στο σέντερ του Άρη. Κύριε Μεταφτσής, αποδεικνύει το σφάλι μας στη γραμματεία. Ενώ ένα ακόμα νέο παιδί ετοιμάζει ο Τσόσιτς να περάσει το παιχνίδι. Τον Σιλιώτη, με το νούμερο 12, θα δείτε σε λίγο. Φαλτατζής αποσύρεται, πέρασε ο Σούμποκιτς ίσως. Πετσάσκι ευστόχησε στη δεύτερη βολή, το σκορ έγινε 96-76. Μπάρκλεϊ, παιδικό φάουλ πάνω στον Πετσάσκι. Παιδικό φάουλ του Μπάρκλεϊ. Θα περάσει στους παίκτες
του Άρη. Τσόσιτς απέσυρε τον Τζόρνταν, πέρασε στη θέση του Σπιλιώτη. Το Σπιλιώτη, συγγνώμη. Τα τέσσερα τελευταία λεπτά. Η Άκη θα τη διώξει καθαρά από την περιφέρεια να μειώσει τη διαφορά. Χωρίς τον Τζόρνταν δεν έχει μεγάλη δυνατότητα με τη ρακέτα. Γκάλης έξω στο Jones. 98-76. Σουλιώτης για τον Μπάρκλεϊ. Χιούκας τώρα. Ξανά Σουλιώτης. Καλακτερός. Μπάρκλεϊ. Κακή πάσα προς το Γαλακτερό, ο οποίος δεν συγκράτησε την μπάλα. Αλλά η πάσα δεν ήταν καλή. Η μπάλα πέρασε στον Άρη. Ο Γκάλης μοναδικά του συμπαίκτη του για την επαναφορά. Το σχήμα με το οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι τώρα. Οι τέσσερις ψηλοί, ο Μισούνοφ, ο Πετσάς και ο Σούμποτιτς και ο Τζόουνς με τον Γκάλη. Μισούνοφ θα ολοκληρώσει. 176. Μισούνοφ που έφτασε τους 22 πόντους. Δεν ξέρω κιόλας αν αυτό το σχήμα, επειδή βλέπω να εμένει ο Λέσιτς, είναι αυτό που θα παίξει το Σάββατο το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ή αν σκέπτεται δηλαδή ο Λέσιτς να το δοκιμάσει. Παραλούκας για τον Πιούκα. Το rebound από Jones, ο οποίος θα συγκρατήσει την μπάλα. Γκάλης. Γκάλης πλησιάζει, βρίσκει τον Πετσάσκι, ο οποίος θα κρεμαστεί ανάποδα στο καλάθι της ΑΕΚ. 102-76. Πετσάσκι που του αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος αυτός να καρφώνει. Δεν αφήνει βέβαια ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο Αλεξάνδριο για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται της ΑΕΚ με 102-76. Παταβούκα σε ρόλο playmaker στην νέα επίθεση του δικεφάλου. Μπάρκλεϊ. Χιούκας. Με αντίπαλο τον Πετσάσκι. Έκοψε θαυμάσια ο Τζόνς. Τρομερή φάση από τον Αμερικανό. Ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει στα 38 του, δεν μπορεί να ξεχάσει τον μπάσκετ. Εκπληκτική πάσα του Γκάλη και βέβαια η συνέχεια όταν η μπάλα πηγαίνει στον Πετσάσκι είναι αυτή η γνωστή. Ο Ιουγκοσλάβος να κρεμιέται στα καλάθια και από αυτό βέβαια δεν γλίτωσαν και το καλάθι της ΑΕΚ. 104-76, 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Παταβούκας για τον Πιούκα, έχει σφυρίξει ο κύριος Μεταφτσής, έχει διακοπεί το παιχνίδι για κάποιο φάουλ. Το φάουλ από τον Πετσάσκι, δικαίωμα για μία συν μία στον Κώστα Παταβούκα. Σήμερα ομολογουμένως είδαμε δύο εκπληκτικές φάσεις, δύο τρομερούς ευνηδιασμούς του Άρη, με δύο πάσες πραγματικά. Σπουδαίο επίπεδο μπάσκετ. Αλλά μην λησμονούμε και το χθεσινό πρώτο ημίχρονο, το χθεσινό εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟ. Πραγματικά από αυτό μπορούν να διδαχθούν πάρα πολλά, όχι μόνο οι φύλακοι, αλλά όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ. Σούμποτιτς για τον Γκάλη. Μπαλά για τον Σούμποτιτς ξανά, είχε διακοπεί το παιχνίδι από τον κύριο Μεταφτσή, ο οποίος καταλόγησε φάουλ. Απομένει να δούμε σε ποιον παίκτη. Νούμερο 5, ο Κώστας Παπαβούκας. Δικαίωμα για μία σημεία λοιπόν στον Γκάλη. Αυτόν 4-78 το σκορ. 1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Γκάλης φτάνει τους 36 πόντους μετά την πρώτη του βολή. Το rebound ο Πιούκας. Αφήσουμε ο Σουλιώτη. Απορία σάξεων είναι γιατί αυτό το παιδί, ο Πιούκας, δεν έχει παίξει τόσο καιρό σε αυτή την ΑΕΚ. Πραγματικά απορία σάξεων. Απέναντι σε μεγαθύρια, Πετσάσκι, Μισούνοφ, Τζόουνς. Το παιδί δείχνει ότι έχει τεράστια προσοχή. Και να πω ότι η ΑΕΚ έχει περίσσευμα τους ξένους, κάθε άλλο. Τους ψηλούς, κάθε άλλο. Τέλος πάντων, άλλοι αποφασίζουν για αυτά, άλλοι κρίνονται αν θέλετε. Αλλά καιρός έχει αποκτήσει δικαίωμα για μία σημεία. Ενώ ο Μισούνοφ αποχωρεί με 5 φάουλ από το γήπεδο. Ήταν ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Και στη θέση του πέρασε ο Μπαλτατζής.
105-79 τώρα το σκορ. Να σου γαλακτερός που έχει φτάσει στους 19 πόντους. Μαζί με τον Τζόρνταν ήταν οι κυριότερες αιχμές στην επίθεση. Αντίθετα ο Κώστας Παταβούκας στις θέσεις. Σήμερα έχει πετύχει μόλις 9 πόντους. 105-80 έγινε το σκορ. Τετσάσκι δεν θα συγκρατήσει την μπάλα από τα χέρια του. Παταβούκα στη νέα επίθεση της ΑΕΚ. Με αντίπαλο το Σούμποτιτς. Θα πλησιάσει. Πολύ όμορφη ενέργεια τον Κώστα Παταβούκα. 105-82, 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γκάλης τώρα. Ολοκληρώνει. 109-82. Με τον Νίκο Γκάλη, παρότι περνάνε τα χρόνια, μάλλον συνεχώς εφεύρει νέους τρόπους για να φτάνει στο καλάθι. Πιούκα στο rebound. Έκοψε ο Τζόουνς. Γκάλης απέφυγε τον Παταβούκα. Τον αέρα για τον Μπετσάρσκι. Από τα χέρια του Μπάρκλεϊ, λέει ο κύριος Μεταυτσής. Νέα επίθεση της ΑΕΚ, όμως του Άρη, συγγνώμη, 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκάλης για τον Σούμποτιτς. Θα πάρει το φάουλ από τον Σουλιώτη, έχω την εντύπωση. Σούμποτιτς θα έχει δικαίωμα για μία σημεία. 108-82 μετά την πρώτη βολή του Σούμποτιτς. Έφτασε στους 9 πόντους. Και τώρα 109-82. Ο τελευταίος Σούμποτιτς να φτάνει τους 10. Παταβούκας. 34 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Πιούκας. Μπάρκλεϊ. Γαλακτερός. Παταβούκας, 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Παταβούκας σιγά σιγά, σουτ για 3 πόντους. Ο Τζόουνς στο rebound. Μακρινή παλιά για τον Γκάλη. Ο Γκάλης απέφυγε τον Παταβούκα, συγκράτησε την μπάλα. Πήγε το Σούμποτιτς, έχει διακοπεί το παιχνίδι από στήριγμα του κυρίου Μεταυτσή. Φάουλ του Σουλιώτη, δικαίωμα για μία συνμία στον Νίκο Γκάλη. Γκάλης θα ανευστοχίσει και στις δύο βολές. Εκτός απρόπτου θα κλείσει το σημερινό παιχνίδι με 40 πόντους. Ο Νίκος Γκάλης. 39 πόντοι του μέχρι στιγμής. Θα διώξει ο Πιούκας πολλά νόμιμα την μπάλα και στη συνέχεια θα πάρει και φάουλ από τον Μπαλτατζή. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο νεαρός έχει αποκτήσει δικαίωμα για μία συνημία. Πιούκας με 2 πόντους και 3 rebound μέχρι στιγμή στο χρονικό διάστημα που αγωνίζεται. Κατών 10-82 θα παραμείνει το σκορ. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σούμποτιτς. Γκάλης θα κάνει τελευταία προσπάθεια για 3 πόντους. Το rebound ποιος. Πετσάσκι δεν θα συγκρατήσει την μπάλα, η οποία θα καταλήξει στο γαλακτερό. Και θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Άρης θα κερδίσει με 110-82 την ΑΕΚ. Και πλέον απομένει να μάθουμε το Σάββατο στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους δύο μεγάλους της Θεσσαλονίκης τι θα γίνει, ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Να σας θυμίσουμε στις 8.30 τη ζωντανή μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στο